Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι, δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω, δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like, κάντε like. Φιλιά. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Έχουμε λίγη ώρα ακόμα. Χρουστάς δύο διαφημίσεις. Την κάναμε μπουρδέλο την εκπομπή ούτως ή άλλως τώρα. Σταμάτα ξεκίνα, βάλτες. Βάλτες και πάρε κόσμο. Άντε, άντε, άντε κάνε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε κόσμο. Εσύ ξέρεις. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο. Καλημέρα. Πάμε. Ναι, με ακούτε. Σας ακούμε, ναι. Κύριε. Ναι. Καλησπέρα, Κώστα. Καλώς τον. Νιώθω εντελώς άδειος σαν παοξής. Άδειος. Δηλαδή, πολύ στεναχώρια. Στεναχωρεμένος. Αν και το είδα το παιχνίδι από την τηλεόραση. Εντάξει, το ίδιο. Αυτό που αναρωτιέμαι, ναι. Γιατί βλέποντας τον ΠΑΟΚ είμαι 50 χρονών. Δηλαδή έχω δει τον ΠΑΟΚ επί σειρά ετών από τότε που ήμουν μικρός. Και θέλω να συγκρίνω ένα πράγμα. Τα χρόνια που δεν είχαμε λεφτά, τα χρόνια του Ζαγοράκη και του Βρίζα που συντηρηθήκαμε με τα διαρκείας. Ναι. Αυτοί καταφέραν και βρήκαν 2-3 παίχτες προσωπικότητες που αξίζαν να φοράνε, δηλαδή το περιβραχιόνιο. Είτε Κοντρέρας, είτε Γκαρσία, είτε Μουσλίμοβιτς, παίχτες που είτε είχαν για μένα καλή απόδοση είτε όχι, και οι διπλανοί τους, που ξέραν καλύτερα μπάλα ενδεχομένως από αυτούς, μπορούσαν να αποδώσουν ακόμη καλύτερα. Τώρα δεν έχουμε κανέναν, ούτε έναν. Παρόλο που έχουμε, δηλαδή τα εκατομμύρια που ενδεχομένως δεν τα έχει άλλη ομάδα. Δηλαδή απορώ με το Σαββίδι για ποιο λόγο πάει και αγοράζει παίχτες, σόν και καλά ταλέντα ή μέτριους, έτσι, και δεν μπορεί να βρει με τόσα αλλαγωνικά που λέμε και με μάνατζερ που μπορεί οτιδήποτε να τους δώσει. Δηλαδή δεν θέλω, δηλαδή δεν το πιστεύω ότι θα ξαναρθεί ποτέ ένας Κοντρέρας στον ΠΑΟΚ, έτσι, ή ένας Μουσλίμοβιτς του τύπου Μουσλίμοβιτς, έτσι. Και ασχολούμαστε, δηλαδή, με το Βαρέλα, με το Γκάνιας ή τον άλλο, πώς θέλουμε, τον Ουκρανό, είτε έχουμε κολλήσει τον Αθανασιάδη. Εάν πήρα εγώ το Βαρέλα για να κάτσει έξω ο Μαλεζάς και ο Χατζη Ισαΐας, νομίζω είναι περιττή μεταγραφή. Θα μπορούσε, ας πούμε, να πάρουν ένα καλό χαφ. Να ένα πράγμα, Κώστα, ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, κάτι που δεν μου αρέσει από τον Ίβιτς, αν και δεν θέλω για να λέω, δηλαδή αυτόν θα τον αλλάξουμε, να πάμε να φέρουμε άλλο προπονητή μας, θέλει προπονητής. Απορώ ένα πράγμα με τον Ίβιτς, δηλαδή γνώμη μου. Για ποιο λόγο αλλάζει τόσο τακτικά το αμυντικό δίδυμο, που και οι τέσσερις, δηλαδή αναδύο όπως τους ανέφερε και ο ίδιος, τους θεωρώ καλούς ή μέτριους παίχτες. Έτσι. Δεν ξεχωρίζει κανένα. Σήμερα, έτσι, δηλαδή μπερδεύομαι με τη δική μου σκέψη για ποιο λόγο να είναι ειδικά ο Κρέσπο έξω. Που νομίζω ότι τον πήραμε σαν ένα, δηλαδή σχεδόν μέτριο καλό παίχτη, αλλά έχει δείξει όλα τα παιχνίδια που έχει παίξει. Ξέρεις γιατί. Είναι πολύ γρήγορο στις επεμβάσεις. Θα σου πω γιατί. Ενώ, ναι, πες μου. Θα σου πω γιατί. Γιατί με ένα 82 ο Τζαβέλας θέλει ένα πιο ψηλό στόπερ εκεί. Γι' αυτό το έκανε. Γιατί και ο Κρέσπο, ναι, είναι στο 1,82. Ναι, οπότε, ναι, ναι, εντάξει, είναι κοντός. Εντάξει, είναι κοντή δεν είναι 1,82. Είναι όμως μέτρια μπόγια στη σήμερα εποχή για στόπερ, κατάλαβες. Γι' αυτό τον έβαλε το Βαρέλα. Είναι πιο αποτελεσματικός, ρε Κώστα. Σε όλα παιχνίδια ότι έτσι, σώσα έχει παίξει, έχει δείξει ότι είναι πιο αποτελεσματικός, ειδικότερα από το τέλος, από το Βαρέλα, που ακόμα δεν έχει εγκληματιστεί, νομίζω. Ο Βαρέλα, ρε φίλε. Ο Βαρέλα. Τέσσερα παιδιά στα 27 του, 28, πόσο 30. Τι μπάλα να παίξει. Δύο φορές να ξυπνήσει, να πούμε, το παιδί το βράδυ να κάνει ουά. Τον έχει πάρει να πούμε. Την ησυχία του, έτσι. Τι είναι δυνατόν το να έχει τέσσερα παιδιά ποδοσφαιριστής. Πάντως δεν ξέρω αν συμφωνείς, που πολλά ξέρεις και λες για το ποδόσφαιρο. Έτσι. Αλλά σε αυτό το πράγμα το να αλλάζεις το αμυντικό δίδυμο σε τέτοιους αγώνες, δηλαδή δεν συμφωνώ. Εντάξει. Έτσι, δεν συμφωνώ. Πολλά έτσι, είναι τα στραβά. Κώστα, και απορώ ακόμα, δηλαδή είναι πιο σκεπτικό πέρσι, νομίζω το χειμώνα, πας δίνεις 500 τόσα χιλιάρικα, φέρνεις το Παλικαράκι 22-23 χρονών το Χατζη Ισαΐα, τον έχεις πετάξει να κάνει προπονήσεις, ξέρω εγώ, δηλαδή με τους κάτω των 22, δηλαδή έχεις το Μαλεζά, γιατί είναι παοξής ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε, έτσι, ένας μέτριος αμυντικός, που κάπως είχε καλυτερεύσει επί χρόνων Κοντρέρας. Και δεν το έχει το παιδί να κάνει προπονήσεις με τη βασική ομάδα. Έστω προπονήσεις το καλύτερο. Κλείσε πολλά στραβά. Θα πούμε γραμμή. Εντάξει. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, Ραπ. Καλημέρα, φίλε. Τι κάνουμε. Ησυχία, εσύ.
Λοιπόν, παρακολουθώντας το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ναι, αναρωτηθήκαμε για ποιο λόγο Μιστακίδης ή Φακούντο ή Μπίσεσβαρ δεν ξεκινάνε. Καλά, ο Μπίσεσβαρ λίγο έτσι, λίγο να πάρει αντοχές, λίγο πνευμόνια όπως λες και εσύ. Αφού είναι μισοπνεύμονας, ρε φίλε. Ωραία. Ξεκινάει. Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο τον Μπίσεσβαρ. Λοιπόν... Όχι, δεν έχεις παράπονο. Για... Κάτσε. Ο Μπίσεσβαρ βρήκε τους παοξίδες, εμάς δηλαδή εδώ στη Θεσσαλονίκη και τους παοξίδες εκεί, και τους δουλεύει. Ο Μπίσεσβαρ παίζει ένα ποδόσφαιρο απατεωνίστικο. Δηλαδή, κατεβαίνει πίσω από τη σέντρα, παίρνει την μπάλα, τη μοιράζει ωραία και τα λοιπά, όμορφα, αλλά όταν τον θέλω στην περιοχή μέσα να γίνει δεύτερο φορ, να μπει να τριπλάρει, είναι έξω. Και όταν χάθει η μπάλα, δεν μου γίνεται και τρίτο σχαφ για να μαρκάρει. Απατεωνίστηκα παίζει. Πάμε παρακάτω. Ο Μπίζεσβαρ. Πέρα από αυτό. Έλα τώρα. Μπίζεσβαρ λοιπόν. Τώρα. Του κόλτα 9 μέρα. Ποιο Μπίζεσβαρ. Έλα τάξη τώρα. Λοιπόν, έλα. Φακούντο. Ο τι Φακούντο. Φακούντο. Πάμε στον άξονα. Κανίας. Δηλαδή ο Κανίας είναι ο σκύλος ο κόφτης. Ναι, γιατί όχι. Από πού είναι σκύλος. Έχω κι εγώ σκύλο. Τι μείνει. Με δαγκάνει το ποδάρι να πούμε. Έγινε αλλαγή με τον Γαύρο, ναι, και χάθηκε το κέντρο. Βέβαια χάθηκε το κέντρο. Αφού έβαλε το Χαρίση που δεν ξέρα μαρκάρει πάνω στο Φορτούνι. Βέβαια χάθηκε το κέντρο. Τον έβαλε σε λάθος θέση. Αλλά δεν τα λέτε. Αυτά είναι το όπλο σε φταίει ένα μόνο. Δεν είπα εγώ ότι με φταίει. Δεν λέω εσένα. Εγώ θέλω, ναι, θέλω τα να βλέπουμε όλα. Στιγμή, ναι. Να τον Φακούντο να ξεκινάει να παίρνει παιχνίδια. Μπήκε με την ΑΕΚ, σου έκανε τον κόλλο, ασχέτως πως προήλθε. Και μετά βγαίνει ο Ίβιτς και λέει ότι χάρη σε μένα μένει ο Περέιρα στην ομάδα. Κοίταξε. Ο Κλάους είναι ντεφορμέ. Ναι. Το ότι τον βάζει, τον εκθέτει. Τον εκθέτει, βέβαια. Τον εκθέτει. Εντάξει. Ο Κλάους θέλει μια ειδική μεταχείριση. Θέλει ξεκούραση. Ξεκούραση θέλει. Ξεκούραση σωματική και πνευματική θέλει. Δεν τον βάζει εκεί να τον εκθέτει. Αυτό δεν εγώ. Όχι ότι ο Φακούντο είναι ο παιχταράς, αλλά σε παιχνίδια τέτοια με ντεφορμέ τον Κλάους, το χρειάζεσαι στην περιοχή μέσα, όχι στη γραμμή. Συμφωνώ. Επειδή έπαιξε με τη Λάρισα στη γραμμή, εντάξει. Εξτρέμ, που να κλείνει μέσα. Τα λέμε, για επόμενο, θα μιλήσουν όλοι. Έλα. Έλα, Κωστή. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Η κόρη σου τι τάξη πάει? Έκτη δημοτικού. Έτσι δημοτικού, να είναι καλά το κόριτσι. Δασκάλο, δάσκαλο, όχι δασκάλα. 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 Αν η δασκάλα χτύπα ξύλο, αρρωστήσει, ναι, για τον αλφαβήτα λόγο. Ναι. Και σου φέρω μια νύπια γογό. Ναι. Θα αντιδράσεις, ναι ή όχι? Επειδή το σχολείο το πληρώνω, θα αντιδράσω, ναι. Δεν ναι, το πάω σε ιδιότητα. Γιατί ο Σαββίδης δεν πληρώνει, ναι. Γίνεται, ναι, με όποιος κλειπάται το καρφί, χάνει και το πέταλο, δηλαδή. Είχαμε πέρυσι, χάσαμε και το πέτρο και φέτο με τον Ήβη θα χάσουμε και τα πάντα. Μεγάλη Πέμπτη θυμίζει σήμερα. Ναι. Αυτό το Περέιρα, μια φορά στο ξεκινήσει μπροστά, ρε. Και στον τροφόρα στον κάνει, ρε. Με το βάλει. Εγώ είπα να μην το βάλει. Όπως είπε στον Στέφανο, ο Στέφανος τώρα μόλις πάρει την μπάλα τρέμει, ρε. Το καταλαβαίνετε. Τώρα λάθος πάνω στο άλλο. Έχει ψυχολογικό, βέβαια. Έχει. Βέβαια. Θέλει να ξεκουραστεί ο άνθρωπος έτσι ψυχολογικά, να συνέλθει, πώς θα το πω. Έτσι είναι. Τρέμει, μόλις πάρει την μπάλα, τρέμει. Εσύ τώρα, άμα πας στο σπίτι σου, κάνεις, σπάσεις ένα ποκτήρι. Σπάσεις μετά 10 λεπτά και ένα πιάτο. Θα πεις γάμο του, τι γίνεται. Τρέμεις να πιάσεις το πιρούνι μετά. Έτσι. Τέλος πάντων. Ας κοιτάξουν αυτοί που είναι γύρω εκεί, κάτι πρέπει να κάνουν, γιατί μεγάλη, άμα δεν βάζαμε, όχι, θέλω να μου πεις την αλήθεια. Πες μου ένα παιχνίδι φέτο που το πήραμε έτσι άνετα, ρε, με 3 γκολ, 2 γκολ. Θες και άνετα εσύ. Τι πρωτάθλημα θα πάρουμε τότε. Μάλιστα. Τι κύπελο θα πάρουμε. Κύπελο μπορεί να πάρεις, μόνο εντάξει. Ναι. Γιατί μπορώ να πάρω? Μπορεί να φορμαριστείς, να πάρεις παίκτες στο Γενάρη. Το κύπελο είναι άλλη δουλειά. Εντάξει. Κάτσε. Από Κέρκυρα θυμάμαι, από Καστοριά, από. Τι είναι πρώτο θυμηθώ, νομίζω και εμένα, από τον Εθνικό ακόμη. Έχουμε βγει έξω. Το θέμα δεν είναι. Δεν μπορούμε να. Έτσι όπως πάμε, δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα.
Και δεύτερον, μπορείς να μου πεις περίπου πόσους παίχτες έχει φέρει από τότε ο Σαββίδης? Ο Σαββίδης δεν τους έφερε, οι συνεργάτες του. Όχι, δεν έχει σημασία. Από τότε που επί Πατατούδη είδαμε στρατιές ολόκληρες. Επί Σαββίδη πώς είναι περίπου? Είναι καμιά εξινταριά, δεν είναι? 70. Παραπάνω, παραπάνω. Μήπως είναι κανένα πλυντήριο πίτσος η ομάδα πίτσος μας? Κλείσε, κλείσε. Άντε, πλυντήριο πίτσος λέει. Επόμενη γραμμή. Εγώ η ζόλα έχω. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα. Τι έγινε? Τι έπαθες, φίλε? Αλλού βαράντα όργανα, αλλού γίνεται ο γάμος για τον Ίβιτσα. Τι έγινε ο γάμος? Τι να έγινε. Με το που βλέπω τον Κλάου στην ενδεκάδα, είμαι προκατελημένος εγώ που λέω δεν θα μπει γκολ σήμερα. Δεν ξεκινάει με Περέιρα πάλι σήμερα. Τι θα γίνει κάθε... Συγγνώμη, ρε φίλε. Έλα. Ο Κλάου είναι ντεφορμέ. Ωραία. Ναι. Τώρα ο Περέιρα, πώς τον αγαπήσατε το εσείς ξαφνικά? Ο Ίβιτς το ξέρει. Όχι, μισό. Εσείς πώς τον αγαπήσατε τον Περέιρα ξαφνικά, ενώ πριν δύο μήνες δεν το θυμόσαστε? Γιατί, όχι, κάτσε, ναι, περίμενε. Αυτό το λες για ποιους τους λες, για κάποια πρόβατα το λες. Έτσι. Γιατί όταν τον έδιωξε ο Τούντορ τότε, έπρεπε κάποιος να τον πάρει με τις κλωτσίες στον Τούντορ. Αλλά τότε είχες Μακ. Τώρα τι έχεις? Ό,τι καλύτερο διαθέτεις αυτή τη στιγμή, τον αφήνεις στον πάγκο. Είτε θα το βάλεις στο 70, είτε στο 85, είτε δεν ξέρω τι. Μήπως ο Ίβιτς δεν γουστάρει τα γκολ? Σου λέει και με ένα χ είμαι καλά. Γιατί σήμερα στο πρώτο ημίχρονο έδειχνε ότι θέλει να πάρει το χ. Δεν και εγώ ήταν αυτός. Ω, τι λες? Τι λέω εγώ? Τι λες? Ανελέει το pressing έκανε. Το οποίο ανελέει το pressing θα το πληρώσει στη Νέα Σμύρνη. Ναι. Το pressing σήμερα, βράδυ Πέμπτης, οι παίκτες τώρα σήμερα δεν θα κοιμηθούν νωρίς. Γιατί είναι βιολογικά πάρα πολύ κουρασμένοι. Δύσκολα θα κοιμηθούν. Πάει Παρασκευή. Μια προπόνηση, Σάββατο παίζει Πανιόνιο. Εξαντλητικό pressing έκανες στο πρώτο ημίχρονο. Δεν το ρωτήσατε τον Ίβιτς, οι δημοσιογράφοι. Γι' αυτό κρεμάει ο ΠΑΟΚ. Το pressing βέβαια το κάνεις γιατί δεν μπορείς να παράξεις ποδόσφαιρο από πίσω όταν ο αντίπαλος είναι πίσω από τη σέντρα. Και χρησιμοποιείς το υπερβολικό pressing γιατί δεν μπορείς να δημιουργήσεις, γιατί δεν έχεις half. Το καταλαβαίνεις? Ναι. Θα το ξεκινήσεις. Πάει στο 65ο λεπτό και κρεμάει σαν τα βυζιά της γριάς ο ΠΑΟΚ. Ναι. Έχεις δει τα βυζιά της γριάς? Άντε μπράβο. Πάμε επόμενη γραμμή. Κρεμαστάρια. Έτσι κρεμάει ο ΠΑΟΚ. Δεν τον είπατε όμως το μούμια τον Ίβιτς να το κολλήσετε? Γιατί σαν τη μούμια κάθε μιλάει. Πονηρός. Καλημέρα. Έλα. Έλα, αναλυτή μου. Έλα, αγάπη. Τι κάνεις, αναλυτή μου? Την κάκια αναλυτή. Αρχίσαν οι κατραπακές του Αγίου Δημητρίου. Ναι. 7 βαθμούς πίσω από το Γαύρο στο πρωτάθλημα. Αποκλεισμός από την Ευρώπη. Ναι. Λοιπόν, μάγκες, ακούστε κάτι και μάθετε κάτι σοβαρό. Εχθρός του μύθου είναι η πραγματικότητα. Όχι, ρε φίλε. Δεν έχετε ούτε ομάδα, δεν έχετε ούτε προπονητή. Έχετε ανύπαρκτο προπονητή και έχετε υλικό μέτριο. Ομάδα χωρίς εξάρι, οκτάρι, εννιάρι και δεκάρι δεν μπορεί να διακριθεί πουθενά. Γι' αυτό και όπως είπε ο προηγούμενος κύριος, ο προπροηγούμενος, σε κανέναν αγώνα δεν βγάλανε ποδόσφαιρο, δεν βγάλανε εμφάνιση, δεν βγάλανε τίποτα. Λοιπόν, σοβαρευτείτε, ξέρεις τι θέλει ο Θανασιάδης, Κωστάκη μου? Πούλημα, πούλημα. Ξέρεις τι θέλει? Πούλημα. Που θέλει δική μεταχείριση. Πούλημα θέλει. Θέλει πρόεδρο το Μαρινάκι ή τον Κούγια να τον βάλει σε μια γωνία και να βάλει τον Καραπαπά και να τον κάνει αλτιοκά τώρα. Αυτό θέλει. 700 χιλιάρικα. Με αυτή την κατάσταση που πεινάει ο κόσμος και τρέχει και παίρνει τρόφιμα από τα σκουπίδια. Καλά. Και δεν έχει φταίει ο Κλάους που οι κομμουνιστές εδώ φάγανε 300 ευρώ το μισθό. Δεν φταίει ο Κλάους γι' αυτό. Ναι. Εντάξει. Έλα εδώ, αγόρι μου, αύριο το πρωί. 700. Σε κάνω ανανέωση νέου συμβολέου. Στο κατεβάζω στο μισό. Σιγά, διότι σιγά. Εγώ σε ταΐζω, σε προσφέρω και δεν προσφέρεις τίποτα. Όχι, αυτά δεν ισχύουν που λες. Δεν ισχύουνε, μα κάποτε πρέπει να ισχύσουνε. Δεν ισχύουν. Δηλαδή, εσύ αν δεν απέδιδες, εάν δεν έτρεχες μέρα νύχτα από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι, να βρεις χορηγούς, ναι, να κάνεις τον αγώνα της ζωής σου και να είσαι το βράδυ χάλια και να είσαι κουρασμένος, ναι, και να είσαι και γρυπωμένος, εντάξει, και χίλια μέρια, ναι, θα, ναι, σε κρατούσε ο Αδρώνης? Όχι, θα με έδιωχνε.
Μπράβο. Βλέπεις λοιπόν ότι μερικοί δεν σέβονται το ψωμί τους. Και βγήκε ο κύριος Κανελάκης προχθές και υπάρχει ζήτημα και υπάρχει θέμα που φέρατε εκεί στην Καρδίτσα και κάνατε. Τώρα αύριο κύριε Κανελάκη περιμένω να μου πεις, υπάρχει ζήτημα ή θέμα που αν δεν πάρουν τον Πανιόνιο ο Ίβιτς αναχωρεί. Από τώρα στο λέω ότι αν δεν πάρουν τον Πανιόνιο ο Ίβιτς αναχωρεί, να το ξέρεις. Και μία κάθε χρόνο από τα ίδια και κάθε καλοκαίρι το ίδιο παραμύθι. Άντε φτιάξτε ομάδα βρε. Που έχετε ένα πρόεδρο, πανάξιο άνθρωπο, ένα γίγαντα, το μόνο που λυπάμαι εκεί μέσα αυτό είναι. Κανέναν άλλον. Αυτά Κωστή μου, τίποτα άλλο. Γεια χαρά. Ένα γίγαντα, ο οποίος δεν ξέρει μπάλα. Αυτός είναι ο γίγαντας. Δεν ξέρει μπάλα. Δυστυχώς, Σαββίδη, από μπάλα δεν σκαμπάζεις. Σου φέρουν ό,τι σαβούρα μπορούν να σε φέρουν και σε γελάνε. Σε πιάνουν τον κόλο, με άλλα λόγια. Άντε μπράβο. Εγώ δεν θα σε γλύψω. Ούτε φυσικά κανένα παράγοντα θέλω να γλύψω. Σε εκτιμάω πάρα πολύ σαν άνθρωπο, σαν οικογενειάρχη, σαν εμένα μ' αρέσουν οι κυμπάριδες, οι άντρες που στο λόγο τους είναι σωστοί και στις συναλλαγές τους. Αλλά από μπάλα δεν ξέρεις. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα φίλε. Καλημέρα. Και φυσικά θέλω εγώ πρώτος να πάρεις τη σουρωτή και να πάρεις και άλλες 10 επιχειρήσεις. Γιατί στο τέλος θα πηγαίνουμε στη Βουλγαρία. Να κάνουμε μεροκάματο να μας πηδάνε οι Βούλγαροι τις γυναίκες. Έτσι όπως είναι με τον Τσίπρα. Λέγε φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Νίκος Παγκράτη Κωστή. Έλα ρε Νικόλα, τι έγινε. Μια χαρά, αγόρι. Λοιπόν, άκου. Λοιπόν, πάω πίσω και αποδέχεσαι αυτό που έχεις. Για να δεις τον ΠΑΟΚ με ομάδα που όλοι το θέλουμε. Απλά λίγο τρέχουμε εμείς, δεν ξέρω, έχουμε χάσει λίγο το DNA. Γιατί έχουμε αρχίσει εμείς την κλίνη. Εμείς πρέπει να υποστηρίζουμε αυτό που έχουμε. Τέλος. 7η, 8η, 1η, 3η, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, ένα αυτό που μετά. Κάντε λοιπόν κριτική. Δεύτερον. Συγγνώμη λίγο. Κάντε λοιπόν εσείς γλύφτες κριτική. Κι ας εγώ ανέβγαλα τον Κούγια τον. Όχι, τον Αναστόπουλο, τον Καράβο. Άλλο. Ναι, άντε μπράβο. Άλλο, με τη σπάτουλα να πούμε. Με τα γλυψίματα. Λέγε. Λοιπόν, άκου τώρα. Λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ θα έχει ομάδα, ξέρεις πότε ρε φίλε, όταν θα κουνηθεί εκείνο το καλό το συντονάκι. Τότε ίσως πάω και για πρωτάθλημα. Εγώ υποστηρίζω αυτό που βλέπω. Αυτό έχω να πω. Τώρα τι φταίει, κάτι φταίει σίγουρα, δεν μπαίνω στο τρυπάκι αυτό. Εγώ περιμένω να δω. Φίλαθλος είμαι. Τι περιμένεις να δεις ρε φίλε. Αυτό δηλαδή, που όλοι περιμένουμε ρε φίλε. Σε φέρουνε παίκτες αργούς στο κέντρο. Ο Καλλινίας, να αυτό λέμε... που δεν θα έχει πάρει γάδο κανένας. Πώς? Όπως το λες εσύ, τον Κάνιας ας πούμε. Τον Κάνιας ρε, κάνει μια κούρσα ο Κάνιας που τον έκοψε ο άλλος ο στόπερ. Και μετά σκάει. Ναι. Και το βλέπεις τον Κάνιας και λες, τώρα θα έρθει ο ψηλός με τον κοντό στο ΕΚΑΒ και θα το μαζέψουν με έμφραγμα του μυοκαρδίου. Έτοιμος ήταν. Ποιος Κάνιας ρε. Είναι ο Κάνιας αυτό με το... Καταρχήν είναι βαρύς. Λέει τον αδικείς τον Κάνιας. Θα έρθει και εγώ κανένα πρόβλημα με τον Κάνιας. Δεν έχω πρόβλημα εγώ με κανέναν. Εγώ σου λέω υποστηρίζω αυτό που βλέπω. Φάγατε τον Τζιόλι για να βάλετε τον Κάνιας. Φάγατε τον Κάνιας. Κανέναν. Ναι. Όποιος φοράει τη φανέλα είναι ΠΑΟΚ τέλος. Λοιπόν, εκεί τώρα μην πω. Δεν θέλω να μπω σε αυτά. Αυτά δει ο Πόντιος. Γιατί γουστάρει να έχει ομάδα, αλλά τον πιάνει τον Ποντιακό. Καταλάβες. Ο Πόντιος μια... στην μπάλα πάνω Πόντιος είναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι. Τέλος. Τα λέμε. Να σε καλά. Πάω και μας δερέ. Ο Πόντιος σ' όλα είναι πανέξυπνος, αλλά στην μπάλα είναι Πόντιος. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Όσοι είναι στην γραμμή θα μιλήσουν. Καλημέρα. Ραπ με ακούς. Σε ακούμε φίλε. Ζήτω τον Παπασταθίδα που είχε βγάλει ένα γιο ατσίδα. Πού το θυμήθηκες. Αυτό τι το θυμήθηκε. Ο Σεβίδης είναι αυτός. Το θυμάσαι τον Παπασταθίδα. Ο Παπασταθίδας ήταν ο Κωνσταντάρας. Που έβαζε τα λεφτά και τα τρώει ο γιος και δεν έκανε σπουδές. Ναι, λοιπόν, ναι. Πάμε στον Άσο. Ναι. Τι έχουν φέρει ο Σαββίδη. Έβλεπα τον Όλσεν χθες με την Κοπενχάγη, Champions League. Ναι. Αυτόν τώρα που είναι Χριστούγεννα, άμα του βάλεις λαμπάκια, τον κάνεις έλατο στο σπίτι για πλάκα να ξέρεις. Γέλαγε ο σπίκερ, γέλαγαν οι Δανείοι, γέλαγε το χορτάρι, γέλαγαν και οι καθαρίστρες, γέλαγαν όλοι. Έχουν φέρει στο 3, το Λέοβατς. Αυτός πρέπει να έχει κάτι στο Auschwitz 10 χρόνια και να είναι μούμια πλέον. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Του διώξανε το Χατζησαρία για να του φέρουν το Βαρέλα. Και έχουν φέρει αυτό το Σαρκόφ, το θυμάσαι τον Παναγιωτούδη, ένα ταλεντάκι που είχαν φέρει στον ΠΑΟΚ. Βέβαια, στον Πανιόνιο που έπαιζε.
Στο είναι καλύτερος δηλαδή. Ναι. Πες μου αν είναι καλύτερος ο Σακόφα τον Παναγιωτούδη. Και να σου πω ρε, με αυτό το Κλάους, θέλω να σου ρωτήσω κάτι επειδή μπάλα σκαμπάζεις. Σ' ακούω συνέχεια που λες, ο Κλάους λες είναι μέσα στην περιοχή. Μάλλον πρέπει να λες στη μικρή περιοχή. Στη μικρή. Γιατί, στη μεγάλη, γιατί στην περιοχή γενικώς δεν είναι. Γιατί το παλικάρι αυτό να κάνει μια κίνηση πλάτη. Θυμάμαι ένα γκολ του Ντέμι με τον Παναθηναϊκό, μέσα στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, πήρε την μπάλα πλάτη, έκανε ένα ζεμπέτικο με τη μέση, γύρισε την πλάτη, το έριξε στο γάμα, στο Βάντσικ, όχι σε κανένα τυχαίο. Και μου έχουν φέρει τον Κλάους τώρα να θυμόμαστε ότι κάποτε τον φόρτωνε ένας Λίνο για να βάλει την μπάλα στο μισό μέτρο, να βάλει το ποδάρι και να τον κολλήσει κάτω την μπάλα. Δηλαδή μιλάμε για φοβερά πράγματα, φοβερά πράγματα. Τον έχουν βρει, του διώξαν τον Κάτσε. Γιατί διώξαν τον Κάτσε, για να φέρουν τον Κανίας. Ναι. Τι είναι ο Αλβανός. Είναι Αλβανός, γι' αυτό το διώξαν. Γιατί ο Πάουκ είναι, Χρυσή Αυγή. Ξέρω εγώ τι να σε πω. Αυτό λοιπόν είναι ο Παπασταθίδας. Γι' αυτό τον λέω από Παπασταθίδα, γιατί ο Φουκαράς πληρώνει, δίνει και προκοπή δεν βλέπει. Τι πλάκα έτσι. Φύγε. Αυτά να πει. Γεια σου του Παπασταθίδα που είχε ένα γιο ατσίδα. Επόμενη γραμμή. Παπασταθίδας, ο Ιβάν Σαββίδης. Φοβερό. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι χάσαμε από μια καλύτερη ομάδα. Μάλιστα. Αν θέλει ο ΠΑΟΚ να κερδίζει τέτοιες ομάδες, πρέπει να γίνει καλύτερη ομάδα. Ναι. Τέλος. Επόμενη γραμμή. Χαίρετε. Έχει κοπεί όχι μόνο το Βαρζί. Ναι, ναι. Έχει φύγει προς τα δω. Τι γίνεται. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Για πάρε και αυτήν. Καλημέρα. 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 Ο Γιώργος είμαι. Έλα Γιώργο. Από Αθήνα τηλεφωνώ. Έλα Γιώργο. Είμαι όμως γεννημένος στη Θεσσαλονίκη και παοκτζής από Κούνια που λένε. Και στην Αθήνα. Ναι. Δουλεύει. Λοιπόν, να πω και εγώ την άποψή μου, δεν εννοείται το παιχνίδι, άκουγα από εσάς την μετάδοση. Γιατί να πούμε και μια αλήθεια, εδώ στην Αθήνα επειδή έτυχε να παίζουν τα μάτια ίδια ώρα με τον Παναθηναϊκό, για να βρεις τον ΠΑΟΚ πρέπει να ψάχνεις όλη την Αθήνα. Ποια περιοχή μένεις? Στάνο Πατήσια. Πού να δεις τον ΠΑΟΚ Στάνο Πατήσια? Όχι, μα ναι, και σε άλλη περιοχή να είσαι. Ας πούμε το μάτι με τη Φιωρεντίνα που ήταν το πρώτος του στη σειρά, ήθελα να πάω το δω και... Πουθενά, όταν λέμε πουθενά όλοι. Κοίταξε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι και σε εμάς, τον Παναθηναϊκό, αν ήθελες να το δεις, δεν μπορούσες. Ναι, εντάξει, αλλά εδώ μιλάμε για μια πόλη 5 εκατομμύριων, έτσι δεν είναι το ίδιο. Εντάξει, ο παδί του Παναθηναϊκού είναι περισσότερο από το Παναθηναϊκό. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει. Ας το αντιπαρερχόμαστε αυτό, τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ακούω και εσάς το σύνορα και άλλους που λένε εκεί πέρα ο καθένας τη γνώμη του κτλ. Θα σου θυμίσω μόνο ότι έχει πει ο Clint Eastwood για τις γνώμες, έτσι. Ναι. Αν και θα το ξέρεις. Ότι οι γνώμες είναι ξέρεις σαν τι. Όλοι έχουν από μία. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Να αφήσουμε τον Ίβιτς και τον κάθε Ίβιτς να δουλέψει όπως πρέπει να δουλέψει και να σταματήσουμε τις γκρίνιες. Γιατί κάθε χρόνο είναι πισωγύρισμα... Μα Φλεβάρι, μα Απρίλη, μα αυτό να διώχνουμε προπονητές και να ψάχνουμε μετά να βγάλει εσύ το... Εσύ τι είδες? Για ποιο πράγμα λες? Εσύ τι είδες σήμερα? Καταρχάς δεν είδα, αφού λέμε δεν έχω εικόνα. Άκουγα από εσάς, ραδιοφωνική μετάδοση. Ναι, γενικά τι βλέπεις? Γενικά τι βλέπω. Εγώ μέχρι και το παιχνίδι με την ΑΚ, και ξέρω βέβαια το παιχνίδι το πρώτο με την Καραμπάχ που εκεί πέρα, εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν κατέβηκε, δεν ξέρω, ίσως αδιαφόρησε εκεί το παιχνίδι γιατί είχε μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και αυτά. Μέχρι το παιχνίδι με την ΑΚ νομίζω ότι ήταν σε γενικές γραμμές καλός. Τώρα βέβαια, εντάξει, όταν λέω καλός. Και ευκαιρίες έκανε και παιχνίδι ωραίο έβλεπες στο γήπεδο μέσα. Τώρα αν χάνονται ευκαιρίες αυτό, εντάξει, δεν μπορώ να έχω άποψη πάνω σε αυτό. Εντάξει, ευκαιρίες χάνονται και που μεγάλους παίκτες χάνονται ευκαιρίες. Εντάξει, είναι άσχημο αυτό, αλλά πάντως το να μην γίνονταν καθόλου τα προηγούμενα χρόνια, πέρυσι πονάγαν τα μάτια μας με αυτό που βλέπαμε επί Τούντορ. Έτσι δεν είναι? Οπότε. Οπότε, εγώ έχω την άποψη να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις που? Το Γενάρη εκεί που έχει η ομάδα που πάσχει, που χρειάζεται.
χρειάζεται ένα φόρο ακόμα, γιατί ο Αθανασιάδης μόνος του δεν φτάνει. Πιθανό να είναι και τεφόρ με αυτό που λέτε κι εσείς, ότι δεν είναι τώρα σε καλό φεγγάρι. Σίγουρα χρειάζεται ένα δεκάρι ακόμα, γιατί ο άλλος δεν μπορεί να κάνει μόνος του τη δουλειά. Έτσι δεν έχει και τα δυνάμεις και όλα αυτά, τι να πω. Παίζει απαταιωνίστηκα. Παίζει απαταιωνίστηκα. Παίζει απαταιωνίστηκα. Παίζει απαταιωνίστηκα, εντάξει. Γενικώς τα δεκάρια από τα λίγα πράγματα που ξέρω, νομίζω ότι κανένα δεκάρι δεν μαρκάρει. Έτσι. Τα δεκάρια είναι για να είναι ελεύθεροι παίκτες. Όχι, φίλε, δεν ισχύει αυτό που λες. Δεν ισχύει. Όχι. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τα δεκάρια γίνονται τρίτα χαφ. Εντάξει. Λοιπόν, άρα χρειαζόμαστε ένα δεύτερο. Λοιπόν. Άμα είναι έτσι, ναι, τότε γιατί να παίξω με δεκάρι και να μην παίξω με δύο φορ, αφού δεν θα έχω μαρκαρίσματα. Σωστά, σωστό κι αυτό. Λοιπόν, θεωρώ όμως ότι το να αλλάζουμε κάθε χρόνο και να αρχίζουμε τη μύρλα με το ένα με το άλλο και να βάζουμε στόχο ότι αν δεν πάρουμε το κύπελο κτλ. Νομίζω ότι η ομάδα πρέπει να βλέπει αυτό, δηλαδή πιστεύω ότι ο Ίβιτς είναι παιδί του Σάντος. Αυτό το έλεγε και ο Σάντος, ότι βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ας τον αφήσουμε να δουλέψει, να δούμε, έτσι, να του πάρουμε τους παίκτες που πραγματικά χρειάζονται. Τώρα βέβαια και εγώ έχω την απορία, πώς ήταν δυνατόν τότε που δεν υπήρχαν χρήματα, που υπήρχε μόνο ένα Ζαγοράκης και υπηρεσιακές, πώς το λένε, πώς να το πω, υπηρεσιακοί πρόεδροι κτλ. Και δεν υπήρχε διοίκηση, πώς γινόταν και ερχόντουσαν παίκτες οι οποίοι και την ομάδα την είχαν ανεβάσει, πώς το λένε, και ουσιαστικά εκείνη η δεύτερη θέση του 2010 στο οδηγούσαμε πρωτάθλημα. Μα θυμηθούμε και τα όργια που έγιναν με σπάθες και τα λοιπά και τα λοιπά, ήταν σαν να πήρες πρωτάθλημα τότε. Λοιπόν, και τώρα έχεις ένα χρηματοδότη και δεν μπορείς να δει ποιον έχεις να ανταγωνιστείς τώρα, την ΑΕΚ που είναι ένα μάτσο χάλια, τον Παναθηναϊκό που είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, τον Ολυμπιακό που είναι στο μαύρο το χάλι. Θεωρώ ότι, εντάξει, ότι πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή και να κάνουμε κάποιες διαστατικές κινήσεις. Να μην γκρεμίσουμε δηλαδή από την αρχή όλο το οικοδόμημα. Εντάξει, δεν είναι όλοι άχρηστοι, βγάζουμε όλους άχρηστους και. Αυτή την άποψη έχω. Μάλιστα. Καλώς. Αν έβλεπες το μάτς, μπορεί να έλεγες. Όχι, άλλα εντάξει, και εμένα με πείραξε. Και εγώ δεν περίμενα ότι θα μπορούσαμε να χάσουμε εντός από μια τέτοια ομάδα. Έτσι, γιατί το είπαμε, το έξω παιχνίδι δεν κατεβήκαμε καθόλου. Αλλά. Εντάξει, μπάλα είναι. Στην μπάλα συμβαίνει και μια φορά και αυτό. Δηλαδή κάτι μια στραβή να σου γίνει, μετά δεν σου βγαίνει τίποτα. Αγχώνεσαι το ένα το άλλο, εντάξει, τα έχουμε δει πόσες φορές τα βλέπουμε αυτά. Και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και παντού. Αλλά εντάξει, να πω και κάτι άλλο. Εντάξει, ας πούμε ότι η ομάδα είναι εκτός Ευρώπης, έτσι. Και εγώ σου λέω, πες ότι παίρναγε στους 32, πού θα πήγαινε μετά. Πού θα πήγαινε μετά, θα έπαιρνε με το Φεβράριο με κάποιο δύσκολο αντίπαλο, πάλι έξω. Αυτό το σκεπτικό. Ναι. Κανένας δεν πρέπει να παίξει Ευρώπη αφού δεν πάει κανείς. Εντάξει, είμαστε το σκεπτικό κανένας να παίξει Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη δεν μπορείς να κρατήσεις. Κακά τα ψέματα. Ούτε δύο ενδεκάδες έχεις. Αυτά είναι παραμύθια. Οι παίκτες είναι μετρημένοι. Είναι οι 11 που παίζουν, πώς το λένε, πάνω κάτω βασικοί. Άντε να έχεις και 5-6 ακόμα, τους έχεις. Αφιβάλλω αν έχεις και τόσους πολλούς. Άρα λοιπόν δεν μπορείς έτσι κι αλλιώς επί των πραγμάτων να παίξεις τόσες διοργανώσεις μαζεμένες. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έγινε φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τελευταία. Έλα φίλε. Έλα Ραβ, καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Τώρα ξύπνησα φίλε, θέλω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Ναι. Το Μάρτι έγινε πάω Καραμπάκ. 0-1 φίλε. 0-1 το πιάσαμε αυτό. Πες μου ότι σκόραρε ένας παίκτης που λέγεται Μίσελ μήπως. Ναι, Μίσελ. Ωραία φίλε. 2-2. Και το τρίτο αν το πιάσω και αυτό πάω για μεγάλο ταμείο. Πες μου ότι έπιασε σου το Κλάου στο δεύτερο ημίχρονο. Και η μπάλα πήγε στη θύρα 4. Πήγε στη θύρα 4. Όχι ρε, γιατί ήταν, είχε 2-3-4, εγώ έπαιξα 4. 4 πήγε, έτσι. Για πες. Άρα πήγε ταμείο. Θα πας ταμείο. Ωραία ρε, μπράβο ρε. Δεν μου λες. Έλα. Το καρδίτσα άρεσε, τι το έπαιξες. Δεν κατάλαβες κουφάλα. Το καρδίτσα άρεσε, τι το έπαιξες. Το έπαιξα εκεί. Ναι, οικονόμησες ναι. Και εκεί. Έπαιξα ναι πρώτο σκόρερ αυτός ένα παιχτάκι δεν το ήξερα. Ναι. Και μετά έπαιξα ρόλ μπράβο. Ναι. Πού με κατάλαβες όμως. Φαίνεσαι από μακριά τι. Ότι είμαι Αριανός. Μπαμ κάνεις. Με ξέρεις ο Δημήτρης Αριανός όπως εγώ είμαι. Ευρωμόσχημα. Τι λέει. Λέγε. Τώρα να πω ότι στεναχωρέθηκα ρε φίλε δεν στεναχωρέθηκα. Γιατί να στεναχωρέθεις. Τι να στεναχωρεθώ. Ίσα.
Βγήκα χόρευα κιόλα στον κόλ της Καραμπάκ. Τώρα με πεις εσύ τώρα τι μιλάς. Καριανός, τι μιλάς, φίλε, βίντε εθνική παίζεις. Ναι. Αλλά μην πάρω καμιά χαρά και εμείς οι Ριανοί. Δεν πρέπει. Δηλαδή εσύ θα πάρεις χαρά. Θα ναι. πάρεις χαρά από την ήττα του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ρε φίλε, άκουνες, εγώ παίζω κάθε Κυριακή, ωραία. Όταν θα κερδίζω Κυριακή θα χαίρομαι. Μεσοβδόμαδα δεν παίζω, θα χαίρομαι και μεσοβδόμαδα λίγο. Η αλήθεια είναι ότι το έπιασα το στοίχημα. 0-1 και 1-2 σκόρ το είχα παίξει. Έπιασα ένα στοιχηματάκι. Πήρα με 10 ευρώ 120. Καλά δεν είναι. Ζάχαρη. Μια χαρά είναι. Πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Εσύ τι κάνεις. Τι κάνω, εγώ στη δουλειά είμαι. Μάλιστα. Εσύ θα ανέβεις. Εσύ τι λες. Εσύ τι λες. Εγώ λέω θα ανέβω άνετα. Άνετα. Άνετα φίλε. Μάλιστα. Θα δεις τώρα από, το επόμενο, από την επόμενη αγωνιστική θα κάνει ο Άρης. Την επόμενη θα κερδίσει, εντάξει. Θα κερδίσει με την επόμενη μέσα στο κυσταμικό θα κερδίσει. Στο κύπελο θες να παίξεις με τον ΠΑΟΚ, εξακολουθείς. Θέλω, ναι. Θες, ε. Εννοείται, ρε, φίλε. Να σου πω γιατί θέλω. Γιατί ακούγεται δεξιά-αριστερά ότι ο παράγοντας κ. Καρυπίδης δεν είναι πολύ δυνατός οικονομικά. Ναι. Ωραία. Δεν είναι όμως, η αλήθεια είναι αυτή. Ό,τι μπορεί ο άνθρωπος κάνει. Λοιπόν, θα γίνουμε σε ένα γήπεδο 20.000, θα βγάλω κάποια φραγκάκια. Θα ανεβεί και η ομάδα, θα πάρει τα πάνω και αυτός. Θα κερδίσουμε και τον πάγο με το χαρτιλάκι και τελείωσε. Ζάχαρη. Και ανεβαίνουμε και τη τέτοια και λέμε ερχόμαστε. Ζάχαρη. Τι. Δεν είναι καλό το σενάριο. Μάλιστα. Καλό. Εσύ πιστεύεις ότι θα περάσει ο Άρης στο Κύπρο ή θα αποκλειστεί. Το νοιάζει. Φυσικά. Εσένα σε νοιάζει. Ναι, θέλω να περάσω, ρε φίλε. Θες να περάσεις. Θέλω να βάλω μακριά στο Κύπρο. Σώπανε. Γιατί. Και πού θα πας. Δεν πρέπει. Πότε πήγες. Στο 16-18. Ναι. Πότε πήγες στο Κύπρο, δηλαδή εσύ. Τι πότε πήγα, ρε φίλε. Πριν μια τετραετία πήγα σε 5 χρόνια 3 φορές. Ναι. Ναι. Τελευταία φορά που έβαλες γκολ σε τελικό. Ναι. Ο Φόσκολος πόσο χρονό ήταν. Δεν μου λες φίλε, εγώ πήγα με τον Παναθηναϊκό, με ένα Παναθηναϊκό δυνατό, και άλλοι πήγαν με τον Παναθηναϊκό του Γιαλιμένου και φάγανε 4 φίλε, τι ψάχνεις τώρα. Όχι, άλλο σε λέω. Την τελευταία φορά που έβαλες γκολ σε τελικό. Ναι. Η Σαπουτζάκη πόσο χρονό ήταν. Κοίταξε. Τελευταίες φορές στις 3 όντως γκολ δεν έβαλα. Εντάξει, έτυχα σε δύσκολο. Είχε περίοδο ακόμα η Σαπουτζάκη όταν είχε συμβάλει. Φίλε, ναι. Με τι αντιπάλους έτυχα όμως. Με Ολυμπιακό, μια φορά που έφτασα στη Β', με Ολυμπιακό που είχε καλή ομάδα τότε. Εντάξει, την ευκαιρία μου στο Καφτατζόγλιο. Και με τον Παναθηναϊκό που είχε ομάδα. Φύγε ρε ντροπή του κυπέλου από εδώ πέρα, φύγε. Για χαρά. Αυτό το παραμύθι κόψτε το λέει. Ότι δεν ξέρει μπάλα και ότι το τρώνε τα λεφτά. Και το λυπάστε λέει. Πάντα φταίνε όλοι οι άλλοι και ποτέ αυτό. Θύρα 4α. Για τον. Το λυπάστε τον καημένο που του τρώνε τα λεφτά. Κάτι θέλει να πει εδώ ο ποιητής. Ο Κλάους λέει θέλει πούλημα ρε ταγάρι ραπτόπουλε. Τι ξεκούραση λέει. Μια ζωή κουρασμένος είναι. Καρκίνο βγάλαμε λέει. Ακούς. Ακούω ρε φίλε. Ο άλλος λέει Κώστα νιώθω ποδοσφαιρικά βιασμένος σήμερα. Όχι για την ήττα. Αλλά γιατί ένιωσα μικρός ποδοσφαιρικά και μας νίκησαν στα ίσια. Από το μας με την Ουντινέζε είχα να νιώσω έξι. Πολλοί για καρκίνο μιλάνε. Καρκίνο βγάλαμε παιδιά. Μην τον αναφέρετε. Μην τον αναφέρετε, μας περιτριγυρίζει. Εντάξει, μην, άστε τον εκεί πέρα να κοιμάται. Λοιπόν, συνεχίζει κύριε Καζατζίδη, θα έχει σήμερα πάλι. Αφού έχασε ο ΠΑΟΚ. Καληνύχτα. 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 Καληνύχτα.